Καλημερούδια! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο βλογοστής νούμερο 3. Η ώρα είναι 11 παρα 10, έξω φαίνεται και είναι πάρα πολύ πρωί, νιώθω ότι είναι 8.30 ώρα το πρωί. Ίσως φταίει που έχει πάρα πολύ συννεφιά, δεν ξέρω. Η φίλη μου Ανθή. Έλα Λίνη μου, σπάω το κεφάλι μου πόση ώρα να θυμηθώ πού μείναμε, τι λέγαμε και δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, έχω φτάσει στον προορισμό μου. Έχω φτάσει να έρθουμε να δούμε κάτι ωραίο, να σας πάρω και μαζί. Γιατί μου προτείνανε να έρχομουν έτσι μόνη μου, αν ήθελα να δω τη διαδικασία, αλλά λέω όχι, θα το κάνω στην βλογκοστή για να πάρω και εσάς μαζί. Είμαι έξω από την ελληνική βιοτεχνία Open Fashion με ρούχα και θα πάμε να δούμε λίγο πώς βγαίνουν τα ρούχα, πώς σχεδιάζονται, από πώς ξεκινάει όλη αυτή τη διαδικασία και είμαι έτσι πάρα πολύ περίεργη να τη δω. Και πάμε να τη δούμε παρέα. Έφτασα! Πρώτη στάση έχω κάνει στο showroom του Open Fashion, γιατί ήθελα πρώτα να δω τι είναι τα νέα ρούχα που κυκλοφορούν και θέλω να δείτε, θυμίζει πάρα πολύ πώς βλέπεις το εξωτερικό που έχουν αυτούς τους μεγάλους χώρους, τους τεράστιους που έχει μερικά ρούχα από εδώ, μερικά ρούχα από εκεί. Έχει και πολύ ωραία θέα, δεν κοιτάξτε. Πολύ ωραία. Και όλα αυτά εδώ είναι τα φετινά, τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά. Θα μάθω τώρα, λογικά θα βγουν και άλλα σχεδιάκια, αλλά δείτε τι ωραία χρώματα. Μ' αρέσουν αυτά που είναι έτσι πιο γήινα. Και δείτε, τα έχουν και χωρισμένα σε αναχρώμα. Βλέπετε, εδώ είναι τα πιο πράσινα, αλλά έχει και λευκά. Εδώ είναι τα μπλε, πίσω έχει τα πιο κοραλή. Εδώ βλέπω έχει διάφορα. Έχει και πιο καλά ρούχα και φορέματα. Κοιτάξτε, για όσες ενδιαφέρεστε τώρα που πλησιάζουν, ρε παιδί μου, γάμοι, γιορτές και αυτά, μετά το Πάσχα ξεκινάνε όλα. Δείτε αυτό. Oh, wow. Δείτε πως γυαλίζει το ραντάκι. Εντάξει, πεθαίνω και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει ένα σκίσιμο, αλλά δείτε λίγο το πόσο ωραίο γυαλίζει. Τι άλλο να σας δείξω, μερικά λίγο καλά. Καθίστε λίγο να στήσω την κάμερα, μισό να σας τα δείξω. Ωραία. Θα δείξω μερικά καλά, θέλω. Ξέρεις, γιατί τώρα είναι η εποχή τους. Δείτε και αυτό. Wow. Μ' αρέσει που έχει και μάκρος, ρε παιδί μου, εγώ δεν βρίσκω εύκολα μάκρος για τα κυβικά μου. Τέλειο. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Και δείτε εδώ λίγο τη λεπτομέρεια. Με τα πούπουλα, τι ωραίο που είναι. Κι άλλο ένα τέλειο και θα σας δείξω μετά και λίγο πιο καθημερινά. Δείτε εδώ στο λαιμό λεπτομέρεια, οπότε δεν χρειάζεται ούτε καν να έχεις στο μυαλό σου το βρισκόλια και όλα αυτά. Ούτε καν. Είναι έτοιμο. Και δείτε εδώ πόσο πλούσιο ύφασμα. Και αυτό το χρώμα είναι τέλειο. Πώς λέγεται? Έχει κάποια συγκεκριμένη... Μέντα. Μέντα, οκ. Okay. Πολύ ωραίο. Είναι της μόδας από ό,τι κατάλαβα, Εδώ, για όσες θέλετε λίγο πιο ελληνικά χρώματα, δείτε φορεματάρα αυτή εδώ τώρα, με τα λουλούδια, που ξέρετε πόσο εμένα μου αρέσουν όλα αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πάμε σε πιο κόραλο πορτοκαλομπέζ. Πολύ ωραία κι αυτά. Μ' αρέσει αυτό το ύφασμα που γυαλίζει έτσι, γιατί στο φως φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Και επίσης να σας πω ότι στην Open Fashion μπορείτε να βρείτε από small μέχρι και 5 extra large ρουχαλάκια. Και πιο καλά και πιο καθημερινά. Και εδώ δείτε και άλλες αποχρώσεις. Πάμε τώρα να δούμε πώς σχεδιάζονται τα ρούχα, να δούμε όλη τη διαδικασία, πώς σχεδιάζονται. Εδώ τώρα ήρθα στο showroom να σας δείξω λίγο τι κυκλοφορεί τώρα. Καθίστε να σας δείξω εδώ λίγο και τα πιο καθημερινά. Ωραίες πουκαμίσες. Αυτό τι είναι που μου αρέσει πολύ? Αχ, φουλάρι. Εντάξει, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο έχουμε να σας δείξω? Κι άλλο εδώ φουλαράκι. Εδώ, α, wow. Καλά, τέλειο. Αυτό το ερωτεύτηκα εγώ τώρα, Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, και κάνει σαν ένα διάβροχο. Μπορεί να είναι και διάβροχο. Πάρα πολύ ωραία, σαν καπαρτινούλα. Τώρα για αυτή την εποχή είναι σούπερ. Τώρα έχουμε έρθει στο σχεδιαστήριο. Μπορεί τα υφάσματα για αυτή την εποχή να σας φαίνονται περίεργα, αλλά τώρα σχεδιάζουν το χειμώνα. Οπότε τέτοια θα δούμε, λίγο πιο σκουρόχρωμα. Τα έχουν εδώ τα υφάσματα για να δούνε. Και ελάτε να σας δείξω και μερικά σχέδια που θα βγουν τώρα. Όχι τώρα, από χειμώνα. Δείτε τα εδώ. Τα σχεδιάζουνε. Δείτε και εδώ μερικά υφάσματα που θα είναι στη μόδα. Από Σεπτέμβρη θα βγουν αυτά λογικά, έτσι. Οκτώβρη. Λίγο πιο νωρίς. Α, πιο νωρίς, από Αύγουστο δηλαδή. Τέλειο Ιουλίου. Α, τέλειο. Να δείτε και εδώ.
Αυτό είναι σε εξέλιξη, να φανταστώ, ε. Εδώ έχουμε έρθει που ράβουν τα δείγματα. Δείτε τι ωραία. Οπότε τα ράβουν τα δείγματα για να έχετε εσείς να... Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παραγωγή, στους δειγματισμούς. Ωραία. Τέλεια, δείτε τι ωραία. Μια πιέτα. Πιέτα ήταν αυτό. Μια πιέτα. Αυτό τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, μπλουζάκι αυτό ή είναι φόρεμα. Ωραία. Δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια θα μπουν σε κάποιο φόρεμα, ας πούμε. Ναι. Okay. Αυτό είναι μισή πλάτη που έχεις τώρα. Wow. Αυτό είναι μισή πλάτη. Πώς τα καταλαβαίνετε. Δείτε εδώ τώρα, έχουμε έρθει. Πώς είπαμε, εδώ είναι το κοπτήριο. Εδώ είναι το κοπτήριο. Ωραία. Και δείτε εδώ στα γραφεία, εδώ είναι το σκίτσο από το φόρεμα, το οποίο φαίνεται τέλειο, είναι σαν καφτάνι, ε. Τώρα για το καλοκαίρι, αυτό, ωραία. Μετά περνάει στον υπολογιστή που είναι τα πατρών, καλά δεν λέω, έλα θα τα μάθω, θα ράψω και φόρεμα σε λίγο. Πολύ σωστά. Οπότε μετά αυτά κόβονται, πηγαίνουν πάνω, τα ράβουνε. Οπότε αυτά τους κάνουμε μεγέθυνση, δηλαδή φτιάχνουμε μεγεθολόγια. Α, οκ. Okay. Από το small έως το 4-5 okay. Extra large. Και στη συνέχεια κάνουμε την εκτύπωση. Οποία... Α, βγαίνει σαν χαρτί. Ας το δείξω αμέσως. Δείτε εδώ, τώρα έχει ξεκινήσει να κόβει τα πατρών. Τα βγάζει σε χαρτί για να μπορούν να τα πάρουν επάνω να έχουν τις οδηγίες, έτσι, τον οδηγό. Ωραία. Έτσι ώστε να πάει στο κοπτήριο και να κοπεί πάνω ακριβώς στις γραμμές. Ωραίο. Wow. Έχω εντυπωσιαστεί. Να δείτε, αρχίζει να φαίνεται εδώ. Το κομμάτι αυτό είναι ο λαιμός. Πες μου ότι κατάλαβα καλά. Σωστά. Έλα, εντάξει. Ράβω φόρεμα. Πλάτη. Οκ, okay, εντάξει, τουλάχιστον κάτι κατάλαβα. Δείτε, φαίνεται. Έλα, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Από εδώ είναι πλάτη, από εδώ είναι μπροστά. Εκεί είναι χαρτί, έτσι. Ξεκινάει έτσι, βγαίνει στο χαρτί. Και από το χαρτί να δείξουμε. Δείτε εδώ. Γίνεται αυτό εδώ. Κοίτα αυτή τη λεπτομέρεια. Και εδώ στο μανικάκι. Και κάτω. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι λινό το ύφασμα, ε. Σωστά. Ωραία. Έλα, κάτι ξέρω. Εδώ δείτε υφάσματα. Χαμός. Wow, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ. Να το. Τέλειο. Αυτό θα γίνει έτσι. Να είναι το άλλο. Εντάξει, τέλειο. Wow. Δείτε μανίκι. Τέλειο. Πώς γίνεται αυτό τώρα, έχω ενθουσιαστεί. Κοιτάξτε. Πού πατάει το παιδί, έχει... Τι, okay, θα το δω μετά. Δείτε εδώ πέρα πως τρώνεται το ύφασμα. Εντάξει, τέλειο. Τα είχα στο μυαλό μου ότι αυτό παίρνει το... πώς λέγεται? Το πατρόν. Το πατρόν το απλώνεις εσύ με το χέρι, ούτε καν παίρνει από το μυαλό μου αυτό. Α, και εκεί κόβεται, το βλέπετε. Δείτε εκεί, κόπηκε το ύφασμα. Τέλει και ξανάρχεται, εγώ μαζεύομαι. Ουσιαστικά τώρα για να καλύψουμε την ποσότητα που θέλουμε θα στρώσει 5 φύλλα. Α, το ένα πάνω στο άλλο, ε. Ναι. Α, και κόβει, τα κόβει μαζί. Και μετά θα το προχωρήσουμε. Α, θα το κόψουμε. Δείτε τι ωραίο ρε παιδιά. Μας έτυχε και ωραίο ύφασμα. Πάρα πολύ όμορφο. Κόβεται. Ήρθα και κοντά να σας δείξω έτσι εδώ πέρα πως κόβεται το ύφασμα. Βγαίνει, βλέπετε. Δεν βάζεις χέρι εκεί με τίποτα. Αλλά δείτε εδώ. Πόσο εντυπωσιακό. Έχω εντυπωσιαστεί. Να ξέρουμε τι νούμερο είναι το κάθε κομμάτι. Α, μάλιστα. Τώρα αρχίζω να το πιάνω. Οκ. Okay. Α, τώρα βλέπω και τα μεγέθη πάνω. Να τα βλέπετε. Τώρα είναι τα υφάσματα από κάτω και πάνω όλα αυτά εδώ είναι οι φάσεις που έχει το ρούχο εκεί πέρα, τα βλέπετε, στην κάτω και αυτά στα μανικάκια και έρχεται ακριβώς τα νούμερα, δηλαδή είναι έτοιμο για το κάθε μέγεθος, εδώ είναι 2 extra large, ας πούμε, ή medium. Τι διαβάζω λάθος, το medium. Large. Οκ, okay. Και δείτε είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραία. Και γίνεται το κόψιμο εκεί μέσα. Για πάμε να δούμε. Αυτό το σακουλάκι είναι τι είναι? Κάνει αναρρόφηση. Ωραία. Το άλλο τον πάνω είναι για να κάνει κενό αέρος. Οκ. Έτσι ώστε να μην κουνηθεί καθόλου το ύφασμα. Α. Και η κοπή να γίνει σε ακρίβεια του κοιτωστού. Wow.
κοιτάξτε τι λέει το εκεί. Βλέπετε. Για να τη πηγαίνει ακριβώς πάνω στη γραμμή. Αφού μου ρώτησα με το ψαλίδι, θα τα κόψουν. Είτε με ψαλίδι, είτε με ένα άλλο μηχάνημα που είχε πολύ μεγάλη δυσκολία. Όταν αφορά την ταχύτητα και την ακρίβεια, τέτοια ακρίβεια δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Δείτε εδώ, έρχονται τώρα τα κομμάτια αυτά πατρών, έτοιμα κομμένα. Δείτε. Βλέπετε, εδώ είναι το χαρτί που βγάλαμε μέσα και ακριβώς από κάτω είναι τα υφάσματα. Εδώ είναι η φάσα, η προστινή, Δεν ξέρω αν εσάς σας φάνηκε ενδιαφέρον η σημερινή μέρα. Εγώ ξετρελάθηκα, ειδικά με αυτό εδώ το τελευταίο το μηχάνημα που... σοκ. Και παιδιά μου δώσανε και ένα δωράκι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ, θέλω να πάω σπίτι να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Από Open Fashion. Και... ξέρετε τι μου άρεσε στη σημερινή μέρα, γιατί κατάλαβα κι εγώ το κόστος του ελληνικού ραμμένου ρούχου εδώ στην Ελλάδα. Αυτό μου άρεσε, ρε παιδί μου. Θα σας πω και άλλα πράγματα που έμαθα για Open Fashion, τα οποία δεν τα γνώριζα. Και τι ωραία πράγματα που γνωρίζουμε, που δεν τα ξέραμε, αλλά τα γνωρίζουμε τώρα. Θα σας τα πω μόλις πάω σπίτι, να βάλω λίγο GPS, γιατί ξέρετε την κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Έχουμε να σας δείξω και από Open Fashion, αλλά έχω να σας δείξω και εδώ, μου ήρθε από Sephora κάτι ωραίο, το οποίο θα το δούμε τώρα παρέα. Λοιπόν, βάζω το GPS-άκι μου και φύγαμε. Έχω επιστρέψει στο σπίτι να σας κάνω ένα mini supermarket haul εδώ. Πήρα αυτά τα τρία υλικά εδώ, έλα, μπερδεύτηκα. Για να βάψουμε αύριο αυγά, δεν βρήκα λευκά αυγά όμως, οπότε πρέπει να ψάξω να βρω λαϊκή, να πάω σε λαϊκή. Φέτος τα αυγά μας θα τα βάψουμε με μπατζάρι, με λάχανο και με κουρκουμά. Τα είδα και κάτι συνταγές στο TikTok, λέω ωραία, θα τα δοκιμάσω, αύριο μαζί θα τα δούμε. Πήρα στον Αλέξανδρο τα αγαπημένα του Kinder... Kinder? Ναι. Πώς τα λένε? Kinder. Αυτά που θα φας καλέ, πώς τα λέμε, τι μου ζήτησες πριν φύγω από το σπίτι, μαμά φέρε μου Kinder. Πιγκουίνους του χυμούς του. Πήρα επίσης κοπανάκια για τον μικρό. Εμείς θα φτιάξουμε κάποια μακαρόνια, τώρα θα δούμε. Και δεν κρατήθηκα. Πήρα και τέτοια. Έχω βάλει το νερό για τα μακαρονάκια να βράζει. Έχω βάλει τα κοπανάκια στο φούρνο. Πάμε να ανοίξουμε εδώ πρώτα λίγο τις Benefit, γιατί από Sephora μου ήρθε αυτό το υπερτέλειο τσαντάκι από Benefit. Που τι έχει μέσα ρε παιδιά? Αλήθεια. Παιδιά, σοκ. Μέσα το τσαντάκι έχει τη θεραπεία που είναι για τους πόρους, τα προϊόντα τέλος πάντων που είναι για τους πόρους από την Benefit, την αγαπημένη. Και δείτε τι άλλο έχει μέσα παιδιά. Έχει από τα... αυτό είναι το Dish Daddy. Τέλειο! Και έχει, νομίζω ότι το έχουν κάνει συνδυαστικά λόγω των πόρων και ότι αυτά καθαρίζουν. Κάτι τέτοιο. Έχει το Scrub Mommy. Εντάξει, σοκ. Έχω κατενθουσιαστεί με αυτά εδώ. Τέλειο το PR πακέτο από Benefit. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε παρέα και το πακέτο από Open. Το οποίο από Open Fashion. Α, τι ωραία συσκευασμένο που είναι, δείτε. Wow. Αχ, μου σχομυρίζει. Αχ, υπερτέλεια μυρίζει. Και πάμε να δούμε τι επέλεξαν για να μου βάλουν μέσα. Σας τορκίζομαι. Δεν είναι συνεργασία το βίντεο αυτό και ούτε είχαμε πει να μου δώσουν κάτι ή να πάρω κάτι ή μου είπανε επέλεξε ή διάλεξε. Δεν το πιστεύω παιδιά, το αδιάβροχο. Εντάξει, έκανα τρελό manifesting στο αδιάβροχο, δεν εξηγείται. Ξέρετε πόση ώρα το κοίταγα και αφού έκλεισα την κάμερα το κοίταζα πάρα πολύ έντονα. Δεν το πιστεύω ότι το έχει μέσα. Έχω ενθουσιαστεί. Είναι καπαρτινούλα και είναι αδιάβροχο το ύφασμά του. Το επόμενο είναι αυτό το τέλειο μαντιλάκι με αυτό το υπέροχο σχέδιο. Πάρα πολύ όμορφο.
πολύ μου αρέσουν τα μαντιλάκια. Και εγώ το καλοκαίρι μου αρέσει να τα βάζω και στο κεφάλι τα μαντιλάκια. Πολύ. Τώρα στο περίπου. Λοιπόν, εννοείται αυτό που έβαλα πριν έχει το ζωνάκι του. Δεν το πιστεύω. Ότι πραγματικά σας το λέω, δεν το ήξερα και έχω πάθει πλάκα τώρα. Επίσης, μία υπέροχη μπλουζίτσα, ένα t-shirt. Ωραίο, απλό, με την κορονίτσα που θα το χιλιοφορέσω εγώ τώρα που θα ανοίξει ο καιρός. Και ένα τέλειο jean παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο και τέλειο απόχρωσή του για τώρα. Το... την άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί αυτό φοριέται, εντάξει, παιδιά, εντάξει, μου κάνανε βασικά, τώρα το κατάλαβα, μου έχουν κάνει ένα ωραίο σετάκι. Θα τα φορέσω. Περιμένετε. Λοιπόν, το t-shirt, τέλειο, κατεβάζω λίγο κάμερα γιατί τώρα δεν βολεύει έτσι όπως τα έχω κάνει. Το τζινάκι επίσης, πάρα πολύ ωραίο και τέλειο και πολύ άνετο. Και το φοβερό αυτό εδώ, το πανωφόρι, το οποίο με έχει τρελάνει. Εντάξει, εκείνη την ώρα ήταν η ουρανή μου ανοιχτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Ειλικρινά το έβγαλα από την κρεμάστρα και με το που το είδα, είδατε που έμεινε εκεί και σας το έδειχνα. Καθόμουν τώρα μέσα και έτρωγα με τον Αλέξανδρο και σκεφτόμουν λίγο τη σημερινή ημέρα και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να λέγα συνέχεια πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και έτσι ένας ενθουσιασμός. Όταν ενθουσιάζομαι το κάνω αυτό, να σας πω την αλήθεια, επαναλαμβάνω τις ίδιες λέξεις, πολύ συχνά το κάνω αυτό. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, ενθουσιάστηκα πολύ που μπήκα και είδα έτσι εσωτερικά πώς φτιάχνεται αυτό το μπλουζάκι, ρε παιδί μου. Πώς, έτσι έχω μια εικόνα τώρα, γιατί τα είχα πάρα πολύ διαφορετικά στο μυαλό μου. Εδώ είπα ότι παίρνετε και το ψαλίδι, δηλαδή όταν βγήκε το χαρτί με το πατρό, με τα πατρών, του λέω δηλαδή τώρα τα κόβετε με το ψαλίδι και μου λέει όχι. Ούτε καν είχε πάει το μυαλό μου πώς μπορεί να εξελίσσεται. Και επίσης πριν κλείσω θέλω να πω και αυτά τα δύο πράγματα που τα έμαθα και θέλω πολύ να σας τα μεταφέρω για να βλέπετε ότι υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που προσπαθούν πάρα πολύ και για το περιβάλλον. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, γιατί και σε αυτή τη χώρα ξέρουμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Καθίστε να σας το διαβάσω, μην το πω λάθος. Η εταιρεία Open Fashion παράγει το 40% της ενέργειας που καταναλώνει. Και επίσης έμαθα ότι έτσι όπως μιλούσαμε εκεί με τον άνθρωπο που έχει την εταιρεία, μου είπε ότι τα πράγματα, τα ρούχα τα οποία είναι όχι κατεστραμμένα, που βγαίνουν λίγο ελαττωματικά, τα οποία όμως μπορούν παρόλα αυτά να φορεθούν, εννοείται δεν πετιούνται και δίνονται σε ιδρύματα. Πολύ ωραία, πολύ συγκινητική κίνηση, πολύ μου άρεσε και επίσης μου είπε ότι προσπαθούν πάρα πολύ να κάνουν και ανακύκλωση, ό,τι μπορούν να ανακυκλώσουν το ανακυκλώνουν, δηλαδή κάποια χαρτιά, κάποια πλαστικά, οτιδήποτε μπορούν το κάνουν. Εντάξει, πολύ ωραία, μπράβο, πολύ περήφανοι που έχουμε στην χώρα μας τέτοιες εταιρείες και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κι άλλες εταιρείες με οτιδήποτε άλλο μπορεί να παράγει αυτή η χώρα, είτε είναι ρούχο, είτε είναι παπούτσι, είτε είναι, τι να πω τώρα. Τσαντούλες, δεν ξέρω, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται και στη δική μας τη χώρα. Αυτά. Πάω λίγο να εξαπλώσω το κορμί μου γιατί νιώθω ότι το έχω ανάγκη αυτές τις ημέρες. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτά τα δύο βίντεο, αυτές τις δύο τις βλογκοστές που έχουν ανέβει. Νομίζω ότι είναι θέμα του YouTube και όχι, δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ μια χαρά επεξεργάζομαι τα βίντεο αυτά, βάζω τις μουσικές, αλλά κάτι γίνεται και όλα τα τραγούδια που ενώ έχω πληρώσει πρόγραμμα για να μπορώ να παίρνω τραγούδια, για να μπορώ να έχω τα δικαιώματα των τραγουδιών, θέλω να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια που επιλέγω αυτές τις μέρες να βάλω στις βλογκοστές, τα βίντεο με τις βλογκοστές, με την βλογκοστή, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς θα το πω, μου τα πιάνει για τέτοιο συνέχεια, για πνευματικά δικαιώματα. Να έχω τα δικαιώματα γιατί είμαι συνδρομητής σε αυτή την πλατφόρμα, αλλά παρόλα αυτά κάτι δεν πάει καλά. Και όταν ανεβαίνει αργά το βράδυ το βίντεο μου, έρχεται μήνυμα στο email να μου πει ότι μου το έπεισε για πνευματικά δικαιώματα. Οπότε ξανασηκώνομαι, πηγαίνω στον υπολογιστή να ξαναεπεξεργαστώ το βίντεο, να ξαναλλάξω τραγούδια, αντεβρές τραγούδια. Γιατί αυτό είναι το χειρότερό μου εμένα. Βασικά δεν είναι το χειρότερό μου. Θέλω το τραγούδι να ταιριάζει με το πλάνο και να είναι στο στυλ μου. Δεν μπορώ αυτά τα πολύ. Καταλάβατε, δεν μπορώ τα πιο rock ή pop. Θέλω κάτι λίγο πιο ελαφρύ, νομίζω το έχετε καταλάβει. Αυτά. Πάω λίγο να τεντώσω κορμάκι και επιστρέφω. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε να πάμε να αλλάξουμε τα παπούτσια του Αλέξανδρου και έχει πόση ώρα που διαμαρτύρεται ότι δεν θέλει να βάλει αμάνικο μπουφάν. Αλέξανδρε, για έλα να μας πεις. Γιατί δεν θέλεις να βάλεις το αμάνικο μπουφάν, σαν ποιανού είναι? Σαν ποιανού μοιάζει και δεν θες να το βάλεις? Του παππού. Και τι είναι? Ντεμοντέ.
Τελικά βάλαμε το μακριμάνικο το μπουφανάκι. Εγώ βάλα μια ζακέτα που την έχω, παιδιά, μπορεί και 15 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια την έχω αυτή τη ζακετούλα. Καθόμουν λίγο εδώ και έφτιαχνα την τσάντα μου. Και λέω, γιατί δεν είχα ανοίξει την κάμερα το σύνορα να σας μιλάω, σου έφτιαχνα την τσάντα η οποία... Δεν ξέρω τι παθαίνει ρε παιδιά, την έχω φτιάξει πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Συνέχεια αναστατώνεται εδώ μέσα, γίνεται χαμός και δεν βρίσκω τίποτα. Ειδικά τα κλειδιά μου, έχω πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου περισσότερο. Και χθες, την ώρα που έφευγα από το σπίτι, κάτι έψαχνα να βρω μέσα και συνειδητοποίησα ότι η τσάντα είναι γεμάτη τρίματα. Και λέω, τι έγινε, τι έπεσε. Τι είχε πέσει, παιδιά. Την περασμένη Δευτέρα που είχαμε πάει, που σας πήρε στο event της Lancôme, που είναι αυτή η ιστορία με τα προϊόντα της Lancôme, είχα πάρει και τον Αλέξανδρο μαζί, όπου εκεί πέρα που καθόμασταν σε κάτι τραπεζάκια πέρασε ένας κύριος να μας σερβίρει, κρατούσε ένα πλατό, πώς λέγεται, δεν ξέρω να το πω, με κάτι κερασματάκια. Του γυάλισε το Αλέξανδρο το ένα, το πήρε, αλλά μετά ντράπηκε να το φάει. Και το πήρα, το τύλιξα στην χαρτοπετσέτα και το έβαλα στην τσάντα για να το φάει αργότερα και το. Ήταν σαν παστάκι. Όχι παστάκι, τι λέω. Ταρτάκια, εσύ το καλό. Τα ταρτάκια. Έτσι ήταν, αλλά λίγο διαφορετικό. Και έτσι όπως το είχα αφήσει με στην τσάντα, εννοείται το από κάτω που είναι αυτό σαν παντεσπάνι, τι είναι, θρηματίστηκε και έγινε χαμός μέσα στην τσάντα. Και το βρήκα και είχε γίνει γκάγκανο. Κυριολεκτικά είχε αμαραζώσει, είχε γίνει χάλια. Δεν λερώθηκε όμως η τσάντα από τα υπόλοιπα. Απλά αυτό με τον καιρό έσφιξε και θρηματίστηκε μέσα στην τσάντα μου. Οπότε την έβγαλα, έβγαλα το εσωτερικό. Το έπλυνα και σήμερα που στέκνωσε κάθε σε λίγο να την περιποιηθώ. Την οποία και θέλω να αλλάξω και. Έχει καρφωθεί στο μυαλό μου αυτή η Longchamp και όλο λέω πάρ' την, όλο λέω άστε βε τι χρειάζεσαι, μην γεμίζεις με τσάντες. Μετά ξαναλέω πάρ' την, μετά ξαναλέω όχι Μαρινέλη, μην γεμίζεις με τσάντες. Αλλά νομίζω θα υποκύψω, δεν θα κρατηθώ. Προς το παρόν θα κρατηθώ και βλέπουμε. Αλλά όλο και τη σκέφτομαι, όλο και τη μου την πετάει στο TikTok. Το TikTok πραγματικά ό,τι γράψει στο Google μετά στο πετάει, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, στο πετάει σε βίντεο ενώ στο... καταλάβατε, στο TikTok. Τα παπούτσια του Αλέξανδρου που διαλέξαμε είναι αυτά εδώ. Εννοείται αυτά που μας πήρε να είναι πολύ πιο όμορφα. Αλλά να σας πω κάτι, αφού πήραμε αυτά τα οποία μπορούν να φορεθούν και λίγο πιο καλά, με ένα τζινάκι και ένα ωραίο πόλο μπλουζάκι, λέω δεν βαριέσαι, ας του πάρουμε αυτά εδώ, που είναι καθημερινά έτσι μαύρα, γκρι. Εντάξει, δεν είναι κακό, όμορφο είναι, απλά... Ο Αλέξανδρος πλέον έχει αποκτήσει άποψη, παιδιά. Εμένα μου άρεσε ένα άλλο αθλητικό, το οποίο με το που του το έβαλε, του λέω τουλάχιστον το δοκιμάσουμε, ότι το έβαλε στο πόδι και δεν το ήθελε με τίποτα. Με τίποτα. Μου λέει δεν το θέλω. Και λέω, okay, εντάξει, δικά του είναι, θα τα φοράει. Και μετά του έδειξε αυτό εδώ και μου λέει ναι, το δοκιμάσαμε, το έκανε, το πήραμε. 30 νούμερο το παιδί μου φοράει, νομίζω ότι φοράει λίγο μεγάλο νούμερο για την ηλικία του, δεν ξέρω, αλλά έτσι πιστεύω ότι φοράει λίγο μεγάλο νούμερο. Και επίσης πριν κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί θα σας κλείσω, μπορεί να βλέπετε λίγο φως έξω, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ, πρέπει να είναι 8.30 περίπου η ώρα. Αλλά είπα να ξεκινήσω γρήγορα να επεξεργάζομαι αυτό το βίντεο, μπας και σήμερα πάει καλά το θέμα με το YouTube και μου κάνει τη χάρη και με αφήσει τα τραγουδάκια μου αυτά που έχω επιλέξει να τα ανεβάσω, για να κοιμηθώ και νωρίς, να ξεκουραστώ. Και είχα όλη μέρα σήμερα στο μυαλό μου ότι αύριο θα βάψουμε αυγά, οπότε πρέπει να ψάξω που έχει λαϊκή, να βρω φρέσκα αυγουλάκια να πάρω. Παιδιά, αύριο είναι Τετάρτη. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο βάφουμε αυγά και εγώ νόμιζα ότι σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη και ότι αύριο είναι Μεγάλη Πέμπτη. Okay, μπορεί να έβαφα και αυγά εγώ αύριο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, απλά ήθελα να το πάω με το έθιμο και όπως σας είπα θα βάψουμε με κουρκουμά, με λάχανο και με μπατζάρι. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Ό,τι γίνει όμως, δεν θα αγχωθούμε. Ό,τι χρώμα βγει, όπως βγει. Πάντως το βιντεάκι που είδα στο Instagram φανήκανε τέλεια τα αυγουλάκια. Πολύ όμορφα τα χρωματάκια τους. Οπότε το βλέπουμε. Αυτά λοιπόν πουλάκια μου. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να διασκεδάσατε τη διαδικασία το πρωί που πήγαμε στη βιοτεχνία των ρούχων και είδαμε και όλη τη διαδικασία πώς ξεκινάει, πώς βγαίνει και όλα αυτά. Εγώ πραγματικά το διασκέδασα. Μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή ημέρα. Θα σας βάλω και το e-shop τους από κάτω. Θα σας το βάλω, ναι, έχουν e-shop μου είπανε, καλά θυμάμαι. Θα σας βάλω και το e-shop από κάτω για να, άμα θέλετε έτσι να μπείτε να ρίξετε μια ματιά, αν έχετε γάμους, βαφτίσια και αυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα ρούχα που έχει και πολύ ποιοτικά. Αυτά, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και δίνουμε ραντεβού πάλι για αύριο.